μετά τους πλημμυροπαθείς ατρίκαλα, οι οποίοι έλαβαν τη σημαντική βοήθεια σε νερά, τρόφιμα, ελαιόλαδο, είδη γίνης, μέχρι και σχολικές τσάντες και τετράδια και τους μαθητές, η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου συνεχίζει την αποστολή αγάπης για τους πληγέντες σε Λάρισα και Καρδίτσα, με την ανθρωπιστική βοήθεια να αγγίζει συνολικά τους 60 τόνους. Κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, η αλήθεια είναι αυτή. Συγκεντρώσαμε αρκετά τρόφιμα. Ήδη έχουμε κάνει μια αποστολή στα Τρίκαλα. Πήγαμε 15 παλέτες με τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι για να φορτώσουμε για την Λάρισα και για την Καρδίτσα. Αρκετός κόσμος, σύλλογοι αλλά και μαθητές ανταποκρίθηκαν στο σχετικό κάλεσμα με τα είδη να συγκεντρώνονται στο κέντρο αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής της Μητρόπολης και από εκεί να φορτώνονται σε νταλίκα, η οποία αναχωρεί απόψε με προορισμό τους πληγέντες σε Λάρισα και Καρδίτσα. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας καλέσαμε τις ενορίες, οι οποίες οφείλω να ομολογήσω ότι ανταποκρίθηκαν άμεσα και με ένα πολύ έντονο τρόπο, δηλαδή ήρθαν πάρα πολλά τρόφιμα από τις ενορίες. Κινητοποιήθηκαν μηχανισμοί οι οποίοι μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια και εδώ οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Σταύρο Μίτσι της εταιρείας Μίτσις Hotels, ο οποίος έστειλε μια πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα από κλινοσκεπάσματα, κουβέρτες, εντόνια, πετσέτες. Να σας καλωσορίσω στο πολιτικό πολίτικο της Μητροπόλεως, να σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη στο Βεσμιωτάτου για τον θεάρεστο έργο το οποίο κάνετε, να σας ενημερώσουμε ότι εδώ έγινε ένα κάλεσμα αγάπης για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας και πρέπει να τα αποκριθούμε άμεσα. Να πούμε ότι εκτός από τους συλλόγους, μία μεγάλο ευχαριστώ που πούμε και στα λύκεια της περιοχής, η οποία μας δώσαν εθελοντικά μαθητές στο Λύκειο Αρκαλοχωρίου και το Λύκειο της Γιάννου, οποία συνεισφέρανε στο να πραγματοποιηθεί αυτή η πράξη αγάπης. Οι σεισμόπληκτοι του Αρκαλοχωρίου έδειξαν εμπράκτο στη συμπαράστασή τους στους πλημμυροπαθείς, οι οποίοι έζησαν εφιαλτικές στιγμές από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Αυτό που ζήσαμε εμείς ως καταστροφή το 2001 είναι αυτό που άγγιξε τις καρδιές όλων των ανθρώπων της Μητροπόλεως μας. Η ευαισθησία αυτών των ανθρώπων έγκυται στο γεγονός ότι έχουμε πάθει και ζούμε ακόμη μέσα από αυτή τη διαδικασία των σεισμών. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι πάρα πολλά πράγματα εδώ έχουν μείνει σε εκείνη την εποχή, του 2021. Εν τω μεταξύ, η Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου συνεχίζει να στηρίζει με τρόφιμα εκατοντάδες οικογένειες 2 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό των 6 Ρίχτερ, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζει να πιέσει προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να αποκατασταθούν οι λαβωμένοι από τον σεισμό ιεροί ναοί. Και ευελπιστούμε να αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, η γραφειοκρατία να ελαττωθεί και ώστε οι ενορίες, τουλάχιστον οι καθεδρικοί ναοί των ενοριών των χωριών μας, να αποκατασταθούν άμεσα και οι ιερείς και οι άνθρωποι να μπορούν να λειτουργηθούν κανονικά.